εντάξει. Παιδιά, ακούστε. Είναι ακριβά αυτά τα μηχανήματα. Εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου, γιατί κάποια στιγμή είχα το μικρόφωνο ενός μεγάλου καλλιτέχνη και μου το κλέψανε το αυτοκίνητο. Εσύ γιατί το έχεις το και με έβαλαν να το πληρώνω. Το σάκι τρουβάλα. Όχι, σε κάθε περίπτωση είναι ακριβά μηχανήματα. Αλλά εδώ που τα λέμε, τι το θέλουμε, για να τραγουδήσουμε. Άμα δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε. Ναι, θέλω να σας πω ότι αυτό θα σου πω τι έγινε. Ήταν το δεύτερο. Δηλαδή, είχε το πρώτο μικρόφωνο, έγινε το πρόβλημα στο πρώτο μικρόφωνο και αυτό που πετάει εδώ είναι το δεύτερο. 2-2 λοιπόν, άρα. 2-2. Δικαιολογείται η οργή του. Ναι, εντάξει. Πολύ. Είναι και λίγο άτυχο παιδί αυτό. Όχι, γιατί? Καθόλου άτυχο δεν είναι. Πώς, αφού του είχαν δύο ατυχίες. Εγώ είμαι φαν. Ποια είναι καλά, και εμείς φαν είμαστε. Αλλά... αυτό, έλα Παναγία, μα 2-2 μικρόφωνα. Μα 2-2. Ότι είσαι από άνθρωπο χαλάρο και λίγο και πήγε και κάτσε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο 5-10 λεπτά και μετά να αποκατασταθεί. Επειδή έχω το ρεπορτάζ. Απλώ επειδή όλο αυτό ήταν μια υπερπαραγωγή. Δηλαδή, το όλο θέαμα ναι, ήταν πολύ προσεγμένο και τη Βανδύ εμφάνιση, ο Νίνο, ο Παπαδόπουλος, είχαν πολύ ωραίο σόου με χορευτικά, τύπου... πολύ φροντισμένο. Σαν ακροβατικά ήταν. Ήταν παράσταση πολύ ωραία κοστούμια, ναι. Είχε λίγο... ήταν και θεατρικό. Ναι, είχε στοιχεία. Ήταν και θέαμα, δηλαδή. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία. Ναι. Μέχρι στιγμή, αυτά που έχω δει στο Instagram. Δηλαδή, εγώ από ναι, εμείς τα βλέπουμε στο Instagram. Είναι σαν να έχει πάει σε 10 μαγαζιά, ναι. Πέρασα πολύ ωραία. Σκέψου, ναι, δεν είναι ωραίο, ξέρεις τι, να μένεις. Έχεις δίκιο, αλλά επειδή... δηλαδή, κάποιος να προσπαθεί 5 μήνες να βγάλει ένα ωραίο αποτέλεσμα και επειδή δεν λειτουργήσε 2 φορές το μικρόφωνο, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έχετε δίκιο, έχεις δίκιο. Θα το απαντήσω, γιατί αυτό είναι μομφή πλάγια, μομφή προς εμένα. Ναι, αλλά εμείς κάπως το λέμε λίγο πιο γλαφυρό. Για να κάνουμε και λίγο ναι, αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όλο το σχήμα είναι ένα σχήμα το οποίο το έχω φροντίσει και είναι άνθρωποι που δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια. Αλλά αυτό δεν έχω κάτι να σχολιάσω αυτό όταν μικρόφωνο. Είναι καλά. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Πέρα από τα δύο μικρόφωνα που στο live του Νίνο δεν λειτουργήσαν και σε μια μαγνητοσκοπημένη εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου, τόλμησε να πει ένα τραγούδι του Γονίδη και δεν το είπε καλά. Και του είπε Γονίδη. Τι του είπε. Στόπα, μην το πει. Δεν το είπε καλά. Έγινε το Σάββατο βράδυ αυτό, δεν το πήρε τα χαμπάκια. Καλά, πολύ ο Σπύρου Παπαδόπουλου. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πήγε καλά ο Νίνο στο τραγούδι του Γονίδη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να φύγουμε λίγο από το σημείο με τον Νίνο, να πάμε να δούμε μία Δέσποινα Βανδύ που εγώ νιώθω ότι είναι στα καλύτερά της.